Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, αποτελούμενα από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, επισκέφθηκαν σήμερα τις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτιμηθεί η πορεία των έργων υποδομής και αποκατάστασης. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σήμερα στο Πήλιο, στον Αλμυρό και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βόλου. Επισκέφθηκαν δομές και φορείς για να ενημερωθούν για τα προβλήματα της περιοχής μετά τις φυσικές καταστροφές, ενώ επίσης είχαν συνάντηση με εργατικό κέντρο και ΑΔΔΗ. Παράλληλα, επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες της περιοχής του Βόλου, ενώ κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Από τον νομό Δράμας, λέγομαι Νικολαίδης Τάσος. Είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα δασαρχεία της Ελλάδος. Ξέρω τι τραβάνε οι συνάδελφοί σας. Προχθές επισκέφθηκα την πυροσβεστική υπηρεσία. Μου είπαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ηλικιακό. Ναι. Θα το πούμε και αυτό στην πορεία. Ναι. Οπότε είμαστε όλοι αυτιά. Να σας ακούσουμε, τους συναδέλφους σας, να καταγράψουμε. Το κυριότερο πρόβλημα είναι το ηλιακό, το οποίο είναι τυπικώς απαράδεκτο. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να βρεθεί κάποιος χώρος για να χτιστεί καινούργια υπηρεσία. Έχει βρεθεί ο χώρος και προσπαθούμε τώρα να πάμε σε δεύτερο στάδιο της χρηματοδότησης και της ανέννησης καινούργιας υπηρεσίας. Φυσικά να υπολογίσουμε και ότι αυξάνει και ο αριθμός των συναδέλφων που φεύγουν σε σύνταξη. Έτσι. Δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 7 χρόνων θα έχει μειωθεί κατά πολύ η οργανική θέση του πρωτοδοτικού σώματος. Εμείς αυτό που ζητάμε ανέκαθεν και πάντα θα μου πείτε σε όλους τους τομείς που ακούτε και στην υγεία και στην παιδεία παντού που να ακούμε είναι προσλήψεις. Το πρωτοδοτικό σώμα πρέπει να κάνει άμεσα προσλήψεις. Αύριο Σάββατο θα ακολουθήσει επίσκεψη του κλιμακίου στο Δήμο Ρηγαφεραίου. Ενώ στελέχη της Μαγνησίας θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο ενάντια στη χωροθέτηση του σταθμού Λεντζή στον Παγασιντικό. Εν τω μεταξύ, μεθαύριο Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να έχει συνάντηση στη Λάρισα με παραγωγικούς φορείς και θα συζητήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Το απόγευμα στις 18:00 πάντως θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Κυψέλη του Βόλου.